Δεδομένου ότι Παναγιώτη, μίλησε με τον φερόμενο ασθενή μηδέν, τον νοσηλευτή για να στο γυροκομείο, ο οποίο βεβαίω το διαψεύδει. Και έχει ενδιαφέρον η συνομιλία την οποία έχει και καταγράφεται σε κάρτε. Ήταν εκτενή η συνομιλία, Νίκο, κατά τη διάρκεια τη οποία μάλιστα πολλέ φορέ ο ίδιο ευηχέ, διότι νοσεί από τον κορονοϊό, είναι σε ύφεση όσον αφορά τον οργανισμό του. Ωστόσο, έχει προκληθεί ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ο ίδιο είναι σαφή. Δεν ήξερα ότι είχα κορονοϊό, λέει στον Α. Έχουμε αποδώσει σε κάρτε τα όσα μα είπε, από τα οποία βγαίνουν σημαντικότατε ειδήσει. Μπορούμε να δούμε το πρώτο <Σεύτερο> απόσπασμα. Πάμε να δούμε το πρώτο απόσπασμα. <σορ'> δεν είναι σημαντικό γιατί εξηγεί για ποιον λόγο έφυγε από το γυροκομείο. Πάμε να το δούμε. Στι 17 Σεπτεμβρίου άρχισε ο πονοκέφαλο, η κακόποση. Δεν ήξερα ότι ήμουν θετικό. Θεωρούσα ότι είμαι κουρασμένο, διότι δούλευα χωρί ρεπό από τι 3 του μήνα. Μετά τι 20 Σεπτεμβρίου εμφάνισα βίχα, πυρετό και δύσπνια. Αν είχα αυτά τα συμπτώματα νωρίτερα, θα είχα σταματήσει κατευθείαν. Ο λόγο που έφυγα από το γυροκομείο δεν ήταν ο κοροναϊό, αλλά επειδή βρήκα αλλού δουλειά. Τελευταία φορά δούλευσα το βράδυ τη 20 Σεπτεμβρίου. Από τις 21 του μήνα είμαι στο σπίτι μου. Έκανα το 4 σε ιδιωτικό ιατρείο στι 24 και το ίδιο βράδυ με ενημέρωσαν ότι είμαι θετικό. Στι 25 με πήραν από τον ΕΟΔΗ και με ρώτησαν πού δουλεύω και από ποιον μπορεί να κόλλησα. Του είπα το όνομα του ασθενή, ο οποίο ήταν πια διασωλυνωμένο. Επικαλείται λοιπόν ασθενή, ο οποίο κατέληξε μετά από μερικέ ημέρε. Και προσέξτε και τι Ο ίδιο ισχυρίζεται ότι νόσε στι 17 Σεπτεμβρίου. Ο ασθενής που απεβίωσε 79 χρονος, ο πρώτος νεκρός του γυροκομείου στον Άγιο Παντελεήμονα, εμφάνισε συμπτώματα σύμφωνα με τον νοσηλευτή στις 12 Σεπτεμβρίου. Πέντε ημέρες δηλαδή πριν νοσήσει ο νοσηλευτής και περίπου νίκο 10 ημέρες πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Και όλα αυτά μάλιστα είναι και γραμμένα όπως λέει. Για να τον ακούσουμε διότι λέει ότι έχει και στοιχεία που αποδεικνύουν την ασφάλεια των λεγωμένων του. Είχα ενημερώσει ότι υπήρχε κρούσμα. Ο ασθενή ήταν μια μισή εβδομάδα με συμπτώματα από τι 12 Σεπτεμβρίου. Εγώ του έκανα κορτιζόνη με εντολή γιατρού. Τα συμπτώματα άρχισαν με πυρετό πάνω από 38. Παρέπεμπαν ίσω σε γρήπη, εμφάνισε όμω πολύ έντονη δύσπνοια και ο κορεσμό του έπεσε μέχρι 75. Μόλι είδα ότι μπήκε οξυγόνο, ενημέρωσα το γυροκομείο ότι ο άνθρωπο αυτό δεν πρέπει να είναι εδώ. Αυτά είναι γραμμένα. Μου τηλεφώνησε συνάδελφο στι 21 ή 22 Σεπτεμβρίου και μου είπε ότι ο ασθενή ήταν θετικό. Του είπα ότι και εγώ ήμουν πολύ χάλια. Χθε είδα στην τηλεόραση ότι ο ασθενή απεβίωσε. Αυτό που λέει λοιπόν και επικαλείται και στοιχεία, τα οποία θα δούμε, είναι θέμα των αρχών να αποφανθούν, είναι ότι δεν είναι ο ασθενή μηδέν, έτσι. Δεν είναι ο ίδιο ο οποίο κόλλησε τον 79χρονο και στη συνέχεια του υπόλοιπου. Ποιο είναι, αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη. Ο ίδιο πάντω δίνει και απάντηση στο ερώτημα, γιατί έμπαινε στο δωμάτιο νοσηλεία του 79χρονου, φορώντα διπλά γάντια και διπλή μάσκα. Να τον ακούσουμε. Λένε γιατί φορούσε διπλά γάντια. Φορούσα γιατί είχαν ήδη κρούσμα μέσα, τον ασθενή που απεβίωσε. Πώ λοιπόν να μην φοράω διπλά γάντια, διπλή μάσκα και προσωπίδα. Υπάρχουν κάμερε που τα έχουν καταγράψει. Και άλλοι ασθενεί ανέβασαν πυρετό μετά τον πρώτο ασθενή. Οι δύο ήταν στο ίδιο δωμάτιο με αυτόν. Κάποιοι άνθρωποι εκεί μέσα ξέρουν πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει. Δεν έχω καμία ευθύνη. Δεν ήξερα ότι είμαι θετικό. Αν το ήξερα, θα είχα σταματήσει επιτόπου. Αν δεν μιλούσα, θα γινόταν μακελιό εκεί με του ανθρώπου. Δεν είμαι το κρούσμα μηδέν.